19 τα λεπτά μετά τις 9 η ώρα δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή. Καλημέρα Λάρνακα. Φιλοξενούμε τον επαρχιακό γραμματιακό λειτουργό του κινήματος οικολόγων Λάρνακας, τον Σταύρο Χατζησάβα. Ένα υπέροχο άρθρο του Σταύρου Χατζησάβα, το οποίο διάβασα πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είδα στην Κοφίνου και η αφορμή αποτέλεσε επίσκεψη του κινήματος οικολόγων με επικεφαλής τον πρόεδρο του κινήματος, τον Γιώργο Περδίκη, στο κέντρο αιτητών ασύλου στην Κοφίνου. Άνθρωποι από διάφορες χώρες ζουν σε κάτω από δύσκολες συνθήκες και διερωτηθήκαμε γιατί συμβαίνει αυτό. Πάμε μέσα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα Σταύρο. Καλημέρα Έλενα, καλή χρονιά εύχομαι σε εσάς, κάθε επιτυχία και στην εκπομπή σας και στο ραδιοφωνικό σταθμό Star FM που προσφέρεται μια ωφέλιμη και χρήσιμη δημοσιογραφία για τους πολίτες, για τη Λάρνακα, για τον άνθρωπο. Να είσαι καλά, ελπίζουμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι καλή χρονιά για την Λάρνακα, γιατί είναι πολλά τα μέτωπα, ανοιχτά, δύσκολες αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν το 2016 και ας μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε και βουλευτικές, θα έχουμε και δημαρχιακές, θα ακούσουμε και πολλά θα υποσχέσεις δεξιά και αριστερά και δεν ξέρω όταν θα σβήσουν και πάλι τα φώτα τι θα έχει μείνει για την ολόκληρη την επαρχία μας, Σταύρο. Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σας, το χέρι μας είναι, κρατάμε τις τύχες στα δικά μας χέρια, επομένως η Λάρνακα αξίζει να πάει μπροστά και θα πάει μπροστά. Έτσι. Διότι υπάρχει θέληση και όρεξη από νέους ανθρώπους να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Τώρα, όσον αφορά την επίσκεψή μας στο κέντρο αιτητών πολιτικού ασύλου στην Κοφίνου, να πω ότι εκεί πέρα ζουν γύρω στα 300 άτομα περίπου, ναι, από διάφορες χώρες, από το Ιράν, το Ιράκ, το Κόγκο, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη, τη Σομαλία, την Τουρκία, το Σουδάν, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Αιθιοπία, το Κουρδιστάν και την Συρία. Όπως ξεπίκεται, έχω κάνει αναφορά στις ενότητες του κάθε ανθρώπου που ζει εκεί για να δείξουν ότι υπάρχει μια πολυπολιτισμικότητα στο χώρο που αυτό τις περισσότερες φορές δημιουργεί και κάποια ένταση, κάποια άλλου είδους προβλήματα. Ναι, ότι είναι διαφορετικές κουλτούρες και τα λοιπά που συγκρούονται. Πρέπει να συνεπάρξουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Τα σπιτάκια που ζουν είναι λιώμενα. Τα περισσότερα από αυτά δεν διαθέτουν μπάνιο και χώρους υγιεινής, με αποτέλεσμα και λυπάμαι που είδα αυτό το θέαμα. Ήταν, διέσχιζαν όλο τον καταβλισμό με πετσέτες, με μπουρνούζια, μέσα σε καιρικές συνθήκες που εμείς ήμασταν με παλτά, διότι θυμάστε ήταν η ημέρα που αμέσως μετά χιόνισε. Μάλιστα. Σκεφτείτε πώς ζουν εκεί πέρα και πώς ταλαιπωρούνται. Είδαμε επίσης κάποιον άνθρωπο να ζεσταίνει λίγο νερό στην κουζίνα, μια κοινόχρηστη κουζίνα που υπάρχει, για να πάει να μπορέσει να κάνει μπάνιο με λίγο ζεστό νερό. Αρκετά συχνά παρουσιάζονται προβλήματα στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές, αφού το σύστημα αποχέτευσης του καταβλισμού αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και αρκετές φορές γίνεται υπερχείληση, γεγονός που υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων που ζουν εκεί στο κέντρο. Λες και μας μιλάς για μια άλλη χώρα πάντως, ειλικρινά, δηλαδή έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ήταν μια όμορφη πρωτοβουλία από την νεολαία οικολόγων, η οποία μάζεψε και ρούχα και έδωσε και διάφορα παιχνιδάκια στα μικρά παιδιά που πραγματικά... Υπάρχουν και παιδιά στο συγκεκριμένο χώρο? Πάρα πολλά μικρά παιδιά. Το μικρότερο ήταν 6 μηνών και κάποια άλλη κυρία ήταν έγκυος που είναι το δικό της το... Και ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ναι, ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ναι. Να πω ότι εκεί πέρα το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοφίνου με πολύ λίγα μέσα και τις δυνατότητες που έχει επιτελεί ένα εξαιρετικό έργο με καθαριότητα του χώρου, στήριξη και σε ψυχολογικό επίπεδο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εκεί και δίνουν οποιασδήποτε βοήθειες χρειαστούν. Τα άτομα τα οποία ζουν εκεί
Στα θετικά είναι ότι είχα προσέξει ακριβώς έξω, επειδή είναι λίγο απομονωμένη η περιοχή που έχει δημιουργηθεί αυτός ο καταβλισμός. Υπάρχει και μια στάση για λεωφορείο όπου δεν ξέρω αν τους δίνεται κάποια δυνατότητα να βγουν να πάνε έστω στην Κοφίνο. Έχουμε πληροφορίες ότι πηγαίνουν να αγοράσουν κάποια πράγματα που, ναι, που πιθανόν να προκύπτουν από τις ανάγκες τους για επιβίωση εκεί. Εντάξει, αυτά μας προβληματίζουν. Μα δεν είναι, δεν είναι θέμα προβληματισμού. Το κράτος τι κάνει για αυτούς τους ανθρώπους? Μιλάμε για 300 ψυχές εκεί, οι οποίοι ζουν κάτω από αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες. Εντάξει, το Κοινοτικό Συμβούλιο κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν είναι θέμα του Κοινοτικού Συμβουλίου. Το Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε μια καθαριότητα του χώρου κτλ. Αλλά το θέμα των υποδομών, και αυτό μας κάνει φοβερή εντύπωση. Πώς αφέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, τι κάνατε εσείς μετά, και ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων μετά από αυτή την επίσκεψη, διότι κρίση άμεσης, έτσι. Εμείς ως Κίνημα Οικολόγων για αυτό το θέμα από τις 5 Μαρτίου του 2013 θέσαμε ερωτήματα προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Από το 2013. Όσον αφορά από το 2013 ήταν το πρώτο ερώτημα το οποίο έθεσε ο πρόεδρος και βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, ο κ. Γιώργος Περδίκης, όπου ρωτούσε σε περίπτωση που θα αρχίσει κύμα προσφύγων από την γειτονική Συρία ή από οποιασδήποτε άλλες χώρες, εάν είναι δυνατόν αυτός ο συγκεκριμένος χώρος να φιλοξενήσει και μέχρι σε τι αριθμό ανθρώπων. Ο Υπουργός είπε ότι ναι, μπορεί, και αμέσως μετά θέσαμε και δεύτερο ερώτημα το Μάιο του 2014, όπου ο Υπουργός Εσωτερικών μας είχε ενημερώσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του διαλόγου πολιτικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 έθεσε θέμα όσον αφορά την επάρκεια και καταλληλότητα του Κέντρου Υποδοχής Αιτητών Ασύλου, και αυτός ο συγκεκριμένος χώρος θα αποτελέσει το βασικό και αποτελεί το βασικό ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας αιτητών ασύλου το οποίο υπάρχει στην Κύπρο. Τώρα, όσον αφορά τα έργα των υποδομών που έχουν δημιουργηθεί, έχει χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο μέσα στο πρόγραμμα στα δίγοντα μέτρα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αύξηση της δυναμικότητας του κέντρου ούτως ώστε να φτάνει τις 400 θέσεις. Το κόστος βελτίωσης ανήλθε γύρω στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ, και ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δώσει για τέτοιου είδους αναπτυξιακά έργα στην Κύπρο 3,1 εκατομμύρια και είναι 100% επιχορηγημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όμως, από τη στιγμή που έγινε το συγκεκριμένο οικοδόμημα, διότι πρόκειται περί λιόμενες κατασκευές, έχουν δημιουργηθεί και υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν ή να σταματήσουν να υπάρχουν. Και αυτό είναι που δεν μας τιμά σαν χώρα που φιλοξενούμε τους ανθρώπους αυτούς που δοκιμάζονται και ζητούν ή τρέχουν ένα άπιαστο όνειρο ίσως για ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, γιατί ναι, υπάρχουν και τα κονδύλια, είναι αυτό τα κονδύλια τα διαρθρωτικά, και θα πρέπει να τα αντλήσει οπωσδήποτε η Κύπρος, η παρούσα κυβέρνηση, θα πρέπει επίσης να γίνουν... Έχουμε αντλήσει, ναι. Έχουν γίνει κάποια έργα, όμως δεν... Υπάρχουν προβλήματα, δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Και άρα κάποιοι δεν κάνουν σωστά, Σταύρο, κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Κάποιοι δεν έχουν προχωρήσει για να αναβαθμίσουν εκείνο το κέντρο. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πρέπει να στηρίξουν το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοφίνου, που πραγματικά οι κοινοτάρχες που μας συνόδευσε κάνουν ένα εξαιρετικό έργο μέσα από πολύ αντίξωες και δύσκολες συνθήκες. Αυτό το οποίο με συγκλώνησε είναι μια ζωγραφιά πάνω σε ένα από τα σπίτια που πρέπει να έκαναν τα παιδιά εκεί. Ήταν ένα δέντρο με χοντρούς κορμούς και κλαδιά, όπου για φυλλωσιές χρησιμοποίησαν αποτυπώματα από τα δάχτυλα των χεριών τους. Και έγραψαν ένα σύνθημα το οποίο με συγκινεί: όλοι διαφορετικοί, αλλά όλοι ίσοι. Μάλιστα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχω λόγια για, δεν μπορώ να σχολιάσω καθόλου αυτό το θέμα. Το θεωρούσαμε αυτονόητο. Βλέπουμε υπουργούς να βγαίνουν στις τηλεοράσεις μπροστά στις κάμερες να δηλώνουν όσα δηλώνουν για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, ζητώντας άσυλο. Τους τη βάζουμε εκεί και τους αφήνουμε στο έλεος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή αν δεν υπήρχε το Κοινοτικό Συμβούλιο Κοφίνου αυτή τη στιγμή ή κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε σε ποιες συνθήκες πιο τραγικές θα ζούσαν. Να πούμε ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα, υπάρχουν κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν και αυτοί από μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες να δώσουν στήριξη, να μιλήσουν μαζί τους. Υπάρχει και μία μεταφράστρια όπου κάνει τον διερμηνέα. Όμως τα προβλήματα διωγγώνονται και δεν επιλύονται με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό είναι που μας στεναχωρεί, αυτό είναι που μας προβληματίζει και πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να ενισκύψουν και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις. Μα τώρα να πιστέψουμε ότι το κράτος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βάλει εκεί στον χώρο τουαλέτες, δεν μπορεί να φτιάξει κάπως το κέντρο εκεί στην Κοφίνου, δεν μπορεί να παρέχει ζεστό νερό στους ανθρώπους εκεί. Μιλάμε για 300 πλάσματα. Δηλαδή δεν μιλάμε για χιλιάδες. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα. Και το άλλο το οποίο με προβληματίζει είναι, καλά τους βάλαμε σε ένα χώρο, με τι ασχολούνται όλη μέρα, τι κάνουνε, πώς περνάνε την ώρα τους. Δεν έχω προσέξει να υπάρχει έστω ένας μικρός λαχανότυπος να καλλιεργούν κάποια πράγματα. Είναι μια τεράστια έκταση που γύρω-γύρω υπάρχει, πρέπει να είναι κρατική γη. Μάλιστα. Γιατί να μην τους δώσουμε τουλάχιστον το κίνητρο να καλλιεργούν τη γη, να μάθουν κάποια πράγματα για την Κύπρο. Δεν να απασχολούνται, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς, να είναι ωφέλιμοι και χρήσιμοι. Διότι με το να κάθονται σε ένα καταβλισμό και να μην κάνουν τίποτα. Σκεφτείτε το δικό μας αυτό, ο καθένας που μας ακούει, να μας βάλουν σε ένα χώρο περιορισμένος. Να μην κάνουμε τίποτα όλη μέρα. Να μας φέρνουν δύο φορές τη μέρα φαγητό να τρώμε, να κοιμόμαστε ή να βλέπουμε τηλεόραση. Μάλιστα. Είναι φοβερά πράγματα αυτά, τα τραγικά, και έχεις δίκιο πάνω σε αυτό. Ακόμη και την ελληνική γλώσσα θα μπορούσαν να μάθουν, να τους προσφέρουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Επίσης με συγκίνησαν δύο μικρά παιδιά που έπαιζαν εκεί σε ένα παιδότοπο που υπάρχει κοντά στην είσοδο-έξοδο του καταβλισμού, όπου ένα παιχνιδάκι τους είχε φύγει απ' έξω. Και σκεφτόντουσαν, λένε, μέχρι σε αυτή τη γραμμή δικαιούμαστε, δεν μπορούμε να πάμε από εδώ και έξω. Μάλιστα. Έχεις ιδέα αν επισκέπτεται κόσμος εκεί το κέντρο για να πάρει ίσως κάποια ρούχα, κάποια... Θα πρέπει να γίνει συντονισμένη προσπάθεια. Μάλιστα. Διότι αν πάει κάποιος από μόνος του, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν και διαμάχες μεταξύ των ατόμων που ζουν εκεί, να τρέξουν ποιος να τα πάρει κλπ. Υπάρχει συγκεκριμένη διαχειριστική επιτροπή που μπορεί όποιος θέλει να βοηθήσει να μιλήσει πρώτα μαζί τους και να διευθετήσει με τη σωστή διαδικασία τον τρόπο που να πάρουν είτε τρόφιμα είτε ρούχισμο είτε οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο θα θεωρούσεις, έτσι για να αλλάξουμε λίγο θέμα, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η επαρχία μας? Είναι αρκετά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Λάρνακα. Είναι δυστυχώς συσσωρευμένα και εδώ και χρόνια, τα οποία διωγγώνονται και μεγαλώνουν. Και αντί να τα επιλύουμε, δημιουργούμε και καινούργια. Συγκεκριμένα έχουμε το αεροδρόμιο που αφήνει τεράστιους ρήπους και προκαλεί τεράστια οχληρία στις κοινότητες στην περιοχή. Υπάρχει το ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Δεκέλιας, της ΑΕΚ, που έχουμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν περιπτώσεις που είχε υπερβεί τα όρια εκπομπών ρήπων. Υπάρχει τώρα το εργοστάσιο
χρυσού που προσπαθούν να φτιάξουν στην β' περιοχή Αραδίπου. Ναι, δεν προσπαθούν να φτιάξουν. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν δώσει την οικοδομική άδεια, θα προχωρήσουν δηλαδή στην ανέγερση. Τι άλλο να σημαίνει. Ακριβώς. Υπάρχει η βιομηχανική περιοχή Αραδίπου Α, που συχνά έχουμε παράπονα και καταγγελίες ότι διάφορες βιομηχανίες αφήνουν λίμματα και όλο αυτό το νερό καταλήγει στην Αλική. Ναι. Δηλαδή η κάθε υπάρχουν αρκετοί σκουπιδότοποι διασκορπισμένοι που δημιουργούν ασυνείδητοι αφήνοντας οτιδήποτε δεν τους είναι και χρήσιμο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σκουπιδότοποι σε διάφορες περιοχές της επαρχίας. Έχουμε όμως να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, Σταύρο, ότι άρχισε και ο πολίτης να αντιδράσει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό πρέπει να γίνει. Το 2015 ασχοληθήκαμε με αρκετά θέματα που απασχολούν ακριβώς την πόλη μας, την επαρχία μας, και είδαμε τους πολίτες να αντιδρούν, να σηκώνουν ανάστημα. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, θα λέγαμε. Είναι σίγουρα θετικό στοιχείο και είναι επιδίωξη αυτή η πρώτη αντίδραση των πολιτών. Θα είναι η μαγιά που θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Μάλιστα. Και ας μην ξεχνάμε... Θα πούμε και για τις αποθήκες πετρελοειδών που άρχισαν τη διαδικασία να φεύγουν. Βεβαίως. Υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή η Λάρνακα έχει περικυκλωθεί σε κάθε περιοχή της. Αν πάρουμε και δούμε τη Λάρνακα από ψηλά, θα διαπιστώσουμε ότι είναι εγκλωβισμένη σε αυτού του είδους τις περιβαλλοντικές αδυναμίες. Επίσης στην ορεινή Λάρνακα έχουμε αρκετά παράπονα και καταγγελίες ότι γίνεται και παράνομη υλοτομία, με ό,τι αυτό κι αν συνεπάγεται. Ναι. Κάποιοι το κάνουν μόδα, διότι εντάξει, είναι και δύσκολες οι συνθήκες, αλλά αυτό δεν υπάρχει δικαιολογία να πηγαίνεις να κόβεις ελιές, να κόβεις πεύκα. Βέβαια. Το πράσινο το έχουμε ανάγκη, το χρειαζόμαστε, το θέλουμε. Έτσι. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει, πώς θα τελειώσει και αυτή η χρονιά που μόλις τώρα ξεκίνησε, βέβαια. Θέλω να πω και κάτι, ότι αυτό με το θέμα των πετρελαιοδεξαμενών και τα λοιπά, επειδή βλέπουμε συνεντεύξεις συνεχώς και του Δημάρχου Λάρνακας για τον χώρο εκεί, ότι θα αποκατασταθεί και τα λοιπά, αυτό το πράγμα χρειάζεται χρόνο, χρειάζονται χρόνια για να επανέλθει η γη εκεί στην προτέρα κατάσταση, έτσι? Ακριβώς, δεν είναι, σίγουρα, δεν είναι ναι, σηκώνονται σήμερα, φεύγουν και αύριο μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε εκεί, να επενδύσουμε, να κτίσουμε κτλ. Διότι αυτό το μήνυμα πρέπει να ακολουθήσουν κάποια βήματα και κάποια στάδια αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και πάνω στην παραλία και πάνω στα υπόγεια ύδατα επί της περιοχής, αλλά και γενικότερα να γίνει ένα σχέδιο το οποίο να συνάδει με την ανάπτυξη που θέλουμε να δώσουμε στη Λάρνακα, να γίνουν δημόσιες διαβουλεύσεις, να γίνει μια διαδικασία ανοιχτή, να ακουστούν απόψεις και εισηγήσεις των πολιτών και η καλύτερη επιλογή να προωθηθεί ούτως ώστε να είναι για το καλό της Λάρνακας και του πολίτη. Μάλιστα. Επίσης θέλω να πω κάτι, ότι το κίνημα οικολόγων περιβαλλοντιστών και ο πρόεδρος και βουλευτής, ο κύριος Γιώργος Περδίκης, για την χρονική περίοδο 2011-2015 κατέθεσε συνολικά 259 ερωτήσεις που αφορούν τις επαρχίες Λάρνακα και Αμόχωστο, πράγμα που δείχνει τις άοκνες προσπάθειές μας, το ενδιαφέρον μας για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι δύο επαρχίες, και όχι μόνο, απλά επειδή τώρα μιλάμε για τη Λάρνακα. Γίνεται πραγματικά ένα πολύ αξιόλογο έργο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο και σε θέματα που αφορούν σχέσεις με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα της δημοσίευσης κάποιων ζητημάτων για να ευαισθητοποιήσουμε και τους πολίτες και κάποιους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τα μεγάλα και μικρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και η Λάρνακα γενικότερα εδώ και χρόνια. Μάλιστα.
Σταύρος, ευχαριστώ πάρα Θέλουμε πολύ. Θέλουμε να είμαστε ωφέλιμοι και χρήσιμοι. Έτσι, μα αυτό θα πρέπει να κάνει το κάθε κόμμα, αυτό θα πρέπει να κάνει ο κάθε εκπρόσωπος του λαού, ο κάθε βουλευτής που βρίσκεται στην επαρχία μας. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι το κάνουν, κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν. Ναι. Και για χάρη μια δημόσια συζήτηση, στέλνω μια πρόκληση προς τους υπόλοιπους βουλευτές Λάρνακας να μας πούν το κοινοβουλευτικό τους έργο. Πόσες ερωτήσεις έχουν θέσει στην πόλη μας και πάνω σε τι άξονες κινήθηκαν αυτές οι ερωτήσεις. Να δούμε και να συγκρίνει και ο κόσμος τι πραγματικά δουλεύουν, τι πραγματικά προσπαθούν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή σου μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Star 93.7. Το θέατρο Ανεμόνα παρουσιάζει στο κοινό της Λάρνακας και Λεμεσού την υπέροχη κωμωδία «Για να αγαπηθείτε»,